σας συγχαρώ γιατί κάνατε μέσα σε μέρες αυτά τα οποία θα χρειαζόμασταν υποκανονικές συνθήκες μήνες για να κάνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μπορούμε να προσθέσουμε σημαντική δυνατότητα τεστ καθώς θα αρχίσουμε να εξετάζουμε το σταδιακό άνοιγμα της κοινωνίας και της οικονομίας. Πρέπει να μπορούμε να εντοπίζουμε τις όποιες αιστείες πολύ γρήγορα και πολύ αξιόπιστα και για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη δυνατότητα να κάνουμε μοριακά τεστ, την οποία δυνατότητα μας την προσφέρεται εδώ με τρόπο πολύ, πολύ αξιόπιστο και γρήγορο. Και αυτό μας κάνει και εμάς να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε ένα συνολικό σχέδιο σταδιακού ανοίγματος της κοινωνίας και της οικονομίας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη ότι πρέπει να εντοπίζουμε πολύ γρήγορα τις όποιες νέες πιθανές αιστείες. Αν δεν έχουμε αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή μας, δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε το συνολικό μας σχέδιο. Είναι και αρκεί να κάνω ακόμα μία έκκληση για εθελοντές αιμοδότες. Χρειαζόμαστε αίμα. Δεν έχει σταματήσει να αρρωσταίνει ο κόσμος μόνο επειδή έχουμε μία πανδημία κορονοϊού. Άρα αυτή η κουλτούρα εθελοντών αιμοδοτών, η οποία πιστεύω ότι έχει ριζώσει για τα καλά στην Ελλάδα. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλημέρα, γεια σας. Γεια σας. Για εξηγήστε μας λοιπόν τώρα. Καταρχάς, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα να σε ευχηθώ. Και μπράβο για τη δουλειά σας. Λοιπόν, εδώ βλέπω SARS. Εδώ είναι τι εξετάζουμε, δεν είναι σμόψα. Το συγκεκριμένο ιό και εδώ είναι τα αποτελέσματά του. Βλέπετε, αυτά είναι τα θετικά, αρνητικά. Εισάγονται μέσω ενός λογισμικού, δίνει εντολή στο μηχάνημα, εισάγονται τα δείγματα, γίνεται η διαδικασία όλη αυτοπαντοποιημένη και κλειστή ασφαλή σε πολύ σύντομο χρονικό. 7.500 μας είπε την εβδομάδα θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε. Αλλά μόνο κοντά το αυτό το μεγαλύτερο και το πιο γρήγορο. Στήσιμο εργαστηρίο θα είναι. Σύστημα καταρχάς. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ γιατί κάνατε μέσα σε μέρες αυτά τα οποία θα χρειαζόμασταν υποκανονικές συνθήκες.